φύελα αντιδράσεων με τους ίδιους τους συνδικαλιστές της Ελλάς να κάνουν λόγο για τιμωρησία προκαλεί ο άγριος ξυλοδαρμός αστυνομικού σήμερα το πρωί στη Νεάπολη. Και αμέσως χωρίς να υπάρξει διάλογος επιτεθήκανε με μπουνιές και κλωτσιές στο συνάδελφό μας. Ο αστυνομικός της ομάδας Δίας πήγε σε συνεργείο την υπηρεσιακή του μοτοσικλέτα για επισκευή. Εκεί προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα σε ένα καυγά ανάμεσα σε κτηνοτρόφο της περιοχής και τον ιδιοκτήτη του συνεργείου. Αφορμή μια θέση στάθμευσης έξω από το συνεργείο δίπλα σε χώρο ιδιοκτησίας του κτηνοτρόφου. Ο δράστης δεν αρκέστηκε σε ύβρις και απειλές και κάλεσε ενισχύσεις. Στο συνεργείο επικράτησε πανδαιμόνιο όταν οι τέσσερις συνολικά κτηνοτρόφοι, ο γείτονας και οι συγγενείς του, όρμησαν στον αστυνομικό και άρχισαν να τον χτυπούν με αγριότητα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές των κτηνοτρόφων κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Ούτε τους φοβόμαστε, ούτε τέτοιες ενέργειες ρίχνουν εμάς το ηθικό μας. Χάρη στην εκπαίδευσή του σε τεχνικές αυτοάμυνας, ο αστυνομικός γλίτωσε τα χειρότερα και λίγο αργότερα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Οι εικόνες με τα τραύματα που έχει υποστεί ο αστυνομικός προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Λασιθίου, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για καθεστώς ατιμωρησίας. Η ατιμωρησία συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, οι οποίοι παραμένουν αμετανόητοι για τις πράξεις τους, μας πεισμώνει και συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Δηλώνουμε ότι θα σταθούμε απέναντι σε όσους θέλουν μια προστάτευτη κοινωνία χωρίς ασφάλεια και κράτος δικαίου. Οι τρεις από τους τέσσερις πρωταγωνιστές του επεισοδίου συνελήφθησαν επιτόπου και οδηγούνται στο αυτόφορο με τους συνδικαλιστές αστυνομικούς να ζητούν παραδειγματική τιμωρία όλων των εμπλεκομένων. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να είναι απόλυτη και να τιμωρούνται με τις ανώτατες ποινές που προβλέπει ο νόμος για τις πράξεις.